Πάμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο γενικά, αλλά και για το χθεσινό μάτς και γενικότερα για τον Άρη με τον βετεράνο ποδοσφαιριστή της ομάδας και μέλος της υποεκαθάριση ΠΑΕ, τον κύριο Κώστα Κωνσταντινίδη. Τι κάνετε, κύριε Κωνσταντινίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξη, για εσένα και τους φίλους της εκπομπής. Είσαι καλά? Καλά, ωραία. Χθες έλεγα στον πρόλογο μου, στην εισαγωγή μου, ότι εντάξει, ήταν από αυτά τα παιχνίδια που τα χαίρεσαι να τα βλέπεις, γιατί και βοήθησε σε αυτό νομίζω και η Κοζάνη που δεν ήρθε να παίξει ούτε αντιποδόσφαιρο ούτε ταμπούρι, αυτό που λέμε, να κλειστεί πίσω για να χάσει 1-2-0, να περιορίσει δηλαδή το εύρος της ήττας. Ήρθε, έπαιξε ανοιχτά και είδαμε ένα παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, χορταστικότατο. Ναι, τα παιδιά τώρα και τις Κοζάνης ξέρουν ότι πλέον άρεσε για τον Άρη μια τυπική διαδικασία. Ήρθαν και αυτοί σε ένα ωραίο γήπεδο να το ευχαριστηθούν, γι' αυτό παίξαν φυσικά και ανοιχτά και ελεύθερα. Ναι. Και εντάξει, νομίζω ότι πήγαν όλα καλά πάλι τα πράγματα, που το πιο σημαντικό είναι αυτό που έχει κάνει η ομάδα, έχει πάρει τα παιχνίδια που πρέπει, τους βαθμούς που πρέπει. Ναι. Και έτσι τώρα συναγωνίζει τον εαυτό της από εδώ και πέρα. Όντως, τώρα επειδή έχεις παίξει και πολλά χρόνια ποδοσφαιριστή, τώρα το κίνητρο, πού μπορεί να βρει ένα κίνητρο ποδοσφαιριστής τώρα σε αυτά τα 7 παιχνίδια που απομένουν? Κοίταξε τώρα, το κίνητρο είναι ότι πρέπει να τα πάρει. Είναι μια να μην κάνει αλήτα, να μην κάνει αλήτα, ναι. Είναι μια τυπική διαδικασία. Τα παιδιά είναι επαγγελματές και το ξέρουν πολύ καλά και το δείχνουν μέσα στο γήπεδο. Όταν χρειάζεται να φορτσάρουν, φορτσάρουν. Όταν χρειάζεται πάνε σιγά. Νομίζω ότι μέχρι τώρα τα καταφέραν περίφημα. Μας ενδιαφέρει εμένα προσωπικά, δηλαδή αν ζητήσει τη γνώμη μου, προτιμώ αυτό που γίνεται, ούτε θέλω να ακούω αυτά που ακούω από μερικούς, φοβερή μπάλα και τέτοια. Πλέον δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Θα το ξεχάσουμε μόλις φύγει η ομάδα και θα ξεχάσουμε και το παιχνίδι το χθεσινό και το προχθεσινό. Ναι. Και πριν ένα μήνα, έτσι δεν είναι? Έτσι, ναι. Πάντως, γενικά θα πρέπει να συμφωνείς, Κώστα, μαζί μου ότι φέτος είχαμε την αποθέωση, γιατί έχεις παρακολουθήσει πάρα πολλά παιχνίδια. Την αποθέωση του σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δηλαδή, ο Άρης έβαλε λίγο στο περιθώριο αυτό που λες, που ακούς από πολλούς και ακούω το ακούω από πολλούς να λένε ότι δεν είδαμε και τόσο καλό θέαμα. Κράτησε την ουσία. Μετά το περσινό τώρα, τι να λέμε με τους αυτά. Πέρσι τι να άντε, παίξαμε καλή μπάλα. Για πες τι γίνεται. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν τραβάμε φέτος ακόμη μια χρονιά στη γάμα κατηγορία. Ναι. Αυτό πρέπει να γίνει. Ο πρώτος σκοπός είναι αυτός, να φύγει η ομάδα από εδώ. Και από εκεί και πέρα, αναλόγως τη μέρα, αναλόγως τη διάθεση, αναλόγως το παιχνίδι πώς πάει. Εντάξει. Ναι. Αν ήρθε η Χρυσούπολη εδώ πέρα μέσα, έπαιξε η ομάδα, άνετα κέρδισε 2-0. Μια καλή ομάδα, έτσι όπως είναι η Χρυσούπολη. Ναι, όντως ήταν από τις πολύ καλές ομάδες νομίζω που είδαμε. Και δικαιολογημένα είναι τόσο ψηλά φυσικά, σε βαθμολογία. Φυσικά, πολύ καλή ομάδα ήταν. Πάντως γενικά δεν οριστήκαμε να τους κερδίσουμε, ας πούμε. Καλά, ναι. Πάντως γενικά το επίπεδο, αντιλαμβάνομαι και νιώθω, παρακολουθώντας φέτος τη σεζόν, Κώστα, είναι λίγο χαμηλότερο σχέση με πέρσι, αν δεν απατώ. Δηλαδή, νομίζω έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο χαμηλότερο το επίπεδο, εκτός αν πια είναι και ο Άρης τόσο καλύτερος. Εγώ μπορώ να σου δώσω μια εξήγηση γι' αυτό. Ναι, δηλαδή, μένει ο Άρης για δεύτερη χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ό,τι και να είναι θα βγει. Δηλαδή, η πρώτη σκέψη είναι αυτή. Ναι. Δεν μπορεί να ξανακάνει το ίδιο λάθος. Ναι, σωστά. Πόσο να επενδύσουν οι άλλες ομάδες για να χτυπήσουν τον Άρη, δεν μπορούνε. Σου λέει, ας το φέτος να φύγει ο Άρης από τη μέση και τον χρόνο βλέπουμε. Μα φυσικά αυτό. Μα έτσι είναι και λογικά. Γιατί ό,τι και λεφτά να δώσει φέτος μια ομάδα παραπανήσια, θα πάνε στο Βρόντο. Ναι. Και το πιο σωστό είναι να χτίσει μια ομάδα, όπως είπες, για την επόμενη χρονιά. Ναι, και το είδαμε αυτό και η Καβάλα νομίζω το έκανε σε μεγάλο βαθμό και η Δόξα το έκανε επίσης. Εντάξει, ο Νέστος ήταν η έκπληξη, δεν τον περιμέναμε, είναι η αλήθεια, να είναι τόσο καλός. Όχι. Γιατί είναι νεοφώτιστη η ομάδα. Ναι, νεοφώτιστη, δεν την περιμέναμε. Πολύ καλή ομάδα κιόλα. Ναι. Τώρα βέβαια αυτά τα μάτς τα 7 τελευταία ίσως δώσουν και την ευκαιρία στον προπονητή να χρησιμοποιήσει και όλο το ρόστερ. Να υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει για παράδειγμα ο Νίκος Αναστόπουλος. Οπωσδήποτε τώρα έχει όλη την ευκαιρία να δώσει ευκαιρία σε όλα τα παιδιά. Γιατί όλοι είναι επαγγελματίες, νομίζω και ο προπονητής έδειξε ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά. Όλοι παίξανε, αρκετοί παίξανε μέχρι τώρα και από εδώ και πέρα νομίζω θα παίξουν και τα υπόλοιπα παιδιά όλα. Και θα έχει τον χρόνο να ετοιμαστεί η ομάδα, να ψάξει όλα αυτά τα καλά που δεν είχαμε, ας πούμε, πέρσι.
Σωστά, έχει ένα προπονητή ο οποίος ήταν ο ίδιος από το ξεκίνημα της σεζόν. Έχει, έτσι, νομίζω, έτσι, πολύ καλή γνώση του υλικού του. Ξέρει τον κάθε παίκτη από την καλή και από την ανάποδη, όχι μόνο τα αγωνιστικά του στοιχεία, την εξωαγωνιστική του συμπεριφορά, το πώς είναι στην προπόνηση κάθε μέρα. Όλα αυτά τα ξέρει, νομίζω, έχει φάκελο για τον καθένα που λέμε ο Αναστόπουλος. Και το δείχνουν και τα αποτελέσματα αυτό το πράγμα, έτσι. Το δείχνουν και τα αποτελέσματα. Η ουσία είναι αυτή. Να φύγει η ομάδα από εδώ. Ναι. Πάντως, θα πρέπει να περιμένουμε ένα εντελώς διαφορετικό πρωτάθλημα του χρόνου στη Football League. Να μην ονειροβατούμε και να νομίζουμε ότι επειδή ο Άρης φέτος από πολύ νωρίς έδειξε ποιος είναι το αφεντικό στη ΓΑΜΑ Εθνική, ότι του χρόνου θα είναι τόσο. Γιατί τα πράγματα είναι, σαφώς θα είναι λίγο πιο δύσκολα. Είναι καλύτερες ομάδες, με ξένους παίκτες οι περισσότερες. Δεν θα είναι τόσο εύκολη διαδικασία. Παπά, σίγουρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, σίγουρα είναι διαφορετική διαδικασία. Αλλά αν ο Άρης είναι αυτός που πρέπει να είναι, όπως ξεκίνησε φέτος, ξεκινήσει και του χρόνου, νομίζω δεν θα μπορείς να το χτυπήσεις καμιά ομάδα. Να. Τη δυναμική που έχει ο Άρης δεν έχει καμιά ομάδα, κατά ψέματα τώρα. Τι να λέμε. Να. Το πάνε να γίνουν όπως οι φέτος γίνανε σωστές κινήσεις και έγινε μια πολύ καλή ομάδα, το ίδιο να γίνει και του χρόνου. Θέλω και να νομίζω πω... αν γίνει του χρόνου, να, φυσικά θα είναι και η βοήθεια του κόσμου μεγαλύτερη, δεν το συζητάμε. Να. Γιατί ό,τι και να είναι ο κόσμος είναι απογοητευμένος για δεύτερη χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό με αυτή την ιδέα θα πρέπει να συμφιλειωθούμε φέτος. Απομένουν μόλις και τρία παιχνίδια άλλωστε μέχρι το φινάλε. Δεν νομίζω ότι θα δούμε και πολύ διαφορετική εικόνα στο Βικελίδης. Όχι, τώρα έτυχες εκτός έδρας να έχουμε πιο πολύ κόσμο από ό,τι στο Βικελίδης. Ναι. Σωστά. Πάντως, εγώ έλεγα ότι από την άποψη ότι θα είναι διαφορετική, την άποψη του Άρης θα χρειαστεί και του χρόνου ενίσχυση. Δηλαδή, μην νομίσουμε ότι επειδή πήρε αρκετούς παίκτες μαζεμένους το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, θα πορευτεί με τους ίδιους. Θα χρειαστεί οπωσδήποτε ενίσχυση το καλοκαίρι η ομάδα. Φυσικά, ρε Σάβα. Τώρα η Μπάγκερ παίρνει το Champions League και κάνει και άλλες μεταγραφές. Είναι δυνατόν εμείς πώς δεν θα χρειαστούμε ενίσχυση της ομάδας? Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, πολύ έμπειρη ομάδα. Σίγουρα θα γίνουν και κάποιες κινήσεις ακόμα, να γίνει ακόμα δυνατότερη ομάδα. Δεν το συζητάμε αυτό. Και πιστεύω να έχουμε την ευκαιρία και τον χρόνο να το κάνουμε πιο εύκολα από ό,τι πέρσι. Ναι. Σε ένα περιβάλλον γενικότερα, Κώστα, ανακατατάξεων, πιθανόν ανακατατάξεων στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ένα περιβάλλον γενικότερα απόλυτης δυσαρέσκειας από τον κόσμο, καχυποψίας, σε ένα τέτοιο περιβάλλον πλέον ο Άρης ετοιμάζεται να επιστρέψει στις επαγγελματικές κατηγορίες? Εντάξει, σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Αλλά δεν μπορείς να βγεις έξω από αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να συμμετάσχεις, και εσύ σε αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν γίνεται. Αν πας να μείνεις απ' έξω, κάκεις. Ναι. Πρέπει να να μπεις στο χώρο και να χορέψεις. Αυτά τα προβλήματα δηλαδή, έτσι, να τα ξεπεράσεις αυτά τα προβλήματα σαν Άρης, να δείξεις την οντότητα που έχεις και να τα ξεπεράσεις όσο γίνεται πιο ανώδυνα. Ναι. Επειδή γενικότερα είσαι κοντά στην ομάδα και στον Ερασιτέχνη, γενικότερα γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια φέτος κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ακούσαμε χθες και τον Λάκη τον Κλεόπα, τον πρόεδρο της Υποεκαθάρισης ΠΑΕ, σε μέλος άλλωστε της Υποεκαθάρισης ΠΑΕ, να μας λέει γενικότερα να δικαιολογείται έτσι τροποντινά και για κάποιες καθυστερήσεις που είχαμε στο κομμάτι της εκαθάρισης. Εντάξει, όντως υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις, αλλά νομίζω ότι η διάθεση υπάρχει, δεν το συζητάμε, να προχωρήσουν τα πράγματα. Ήδη γίνανε αρκετά βήματα και το ξέρεις και εσύ. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε και ιδιαίτερα προβλήματα. Το πιο σημαντικό είναι να κυλήσουν ομαλά το καλοκαίρι τα πράγματα και να γίνει γρήγορα, να γίνει η γενική συνέλευση και να γίνει η ομάδα γρήγορα ΠΑΕ, έτσι. Ναι. Εγώ πιστεύω αυτό είναι πιο σημαντικό. Ναι. Θα προσπαθήσει να γίνει δηλαδή. Δεν θα έχουμε από αυτή τη μεριά κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, πιστεύω. Πάντως ήταν και άδικο εντελώς, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ και το βλέπει και αρκετός κόσμος. Ο Άρης από το Δεκέμβριο ουσιαστικά κιόλας, από τον πρώτο γύρο, να έχει εξασφαλίσει, φαινόταν, την άνοδό του και να παρουσιαστεί το οποιοδήποτε πρόβλημα που θα του φράξει το δρόμο και δεν θα του επιτρέψει να. Δηλαδή θα είναι πολύ άδικο, νομίζω, για τον Άρη. Εννοείται. Δεν νομίζω να έχουμε τέτοιο πρόβλημα σαν πάνω. Πιστεύω να θα το τρέξουμε λίγο τώρα και να κυλήσουν όλα καλά. Ναι. Εντάξει, παίζουμε με τους χρόνους πάντως. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το θέμα με το ρίσιο μας έχει μπλοκάρει λίγο. Είναι σημαντική, βέβαια. Βέβαια παίζουμε με τους χρόνους. Οπωσδήποτε.
Εκεί στον Εραστέχνη πώς είναι τα πράγματα, δύσκολα, που τα παρακολουθείς, κοντά και στο Γιάννη του Ψηφίδη. Νομίζω είμαι στο Συμβούλιο του Εραστέχνη. Νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ δουλειά, ειλικρινά πίστεψέ με. Έχουμε βάλει μια πολύ καλή σειρά, έχουμε βάλει επειδή συμμετέχω στο Συμβούλιο, με πρόεδρο τον Ψηφίδη, που ασχολείται, το ξέρεις και εσύ, όλη μέρα με την ομάδα, με τίποτα άλλο. Ναι. Και νομίζω ότι κάναμε αρκετά βήματα σε ό,τι αφορά τα τμήματα της ομάδος. Ναι. Κάναμε ένα καινούριο γραφείο και καλούμε πάλι τον κόσμο να γίνουν μέλη, και γίνοντας μέλη βοηθάνε τον Εραστέχνη, γιατί αυτές οι συνδρομές πάνε καθαρά στον Εραστέχνη. Ναι. Για να μπορεί να λειτουργεί. Γιατί όπως ξέρεις έχουμε πάρα πολλά τμήματα και πάρα πολύ κόσμο. Και πολλές υποχρεώσεις μηνιαίως και που τρέχουν και δεν περιμένουν. Έσοδα, έχουμε κάνει ρυθμίσεις διάφορες και παλεύουμε και προσπαθούμε να τις κρατάμε. Ναι. Να μην τις χάσουμε. Έχει αποδώσει αυτό το μέτρο, αυτή η προσπάθεια που κάνετε με το γραφείο των μελών ή ακόμη είναι... Άρχισε, γίνεται η κίνηση και από εδώ και πέρα θα έχει και... Πρέπει όλοι μαζί λίγο να το προωθήσουμε αυτό και εσείς και εμείς. Και όσο γίνεται να αυξήσουμε τα μέλη μέχρι το καλοκαίρι. Θα έχουν δικαίωμα στη Γενική Συνέλευση να λάβουν μέρος όσοι... δεν ξέρω ακόμα, δεν αποφασίστηκε αυτό, δεν το ξέρω. Κανονικά μέχρι τώρα δεν έχουν δικαίωμα, έτσι όπως είναι. Θα είναι δόκιμα. Γιατί είναι δόκιμα, ναι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι παλιά μέλη. Α, και θα εξοφλήσουν τις παλιές τους οφειλές δηλαδή. Και θα... Όχι, δεν πληρώνουν παλιές οφειλές, απλώς τους καλούμε να ξαναγίνουν μέλη. Ναι. Να κάνουν εγγραφή ή άσχετα που ήταν η συγκοινωνία μελών ή του Εραστέχνη, να ξαναγίνουν πάλι στον Εραστέχνη μελή. Άρα και αυτούς ενδεχομένως να μην ισχύσει το δόκιμο, δηλαδή να έχουν δικαίωμα κανονικά. Εφόσον ήταν παλιότερα μέλη στον Εραστέχνη. Ναι, ενδέχεται να γίνει και αυτό. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, να σου πω την αλήθεια. Και δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό. Έτσι. Εντάξει, ίσως είναι και προς σωστή κατεύθυνση βέβαια, γιατί για να είναι πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα των αποφάσεων που θα πάρθουν. Έτσι, αλλά μας ενδιαφέρει να κάνουμε όσο γίνεται πιο πολλά μέλη, να το τρέξουμε λίγο αυτό, να βοηθήσουμε όλοι και εσείς και εμείς. Ο καθένας από την πλευρά τη δική του, γιατί όπως είπα είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι ότι αυτά πάνε στον Εραστέχνη, ο οποίος έχει πολλές ανοιχτές πληγές και παλεύουμε με νύχια και με δόντια. Ναι. Πάντως αποδεικνύεται και το αντιλαμβάνεσαι και εσύ φέτος ότι τμήματα τα οποία έχουν ένα χρηματοδότη και είναι αυτοδύναμα και έχουν οικονομική αυτάρκεια, ασφαλώς είναι σε καλύτερη μοίρα από όλα τα υπόλοιπα που στηρίζονται αμυγός στον Εραστέχνη. Όπως ο κύριος Βουτσάς στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ο κύριος Δετζεπέρης στο γυναικείο βόλεϊ. Έτσι και τα άλλα, και τα πιο μικρά τμήματα έχουμε. Έχουμε καλά τμήματα δηλαδή. Και τα κορίτσια σχεδόν πήραν το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, τα μικρά. Πάμε πολύ καλά σε πολλά τμήματα. Το βόλεϊ μας τα χάλασε. Αποτελεί μια πληγή το βόλεϊ όμως μεγάλη για τον Εραστέχνη. Είναι μεγάλη πληγή και θέλει κουβέντα μεγάλη. Ναι. Εντάξει, δεν είσαι και ο καθήλυν αρμόδιος νομίζω να μιλήσει για το βόλεϊ. Ναι, δεν ξέρω να πω την αλήθεια, ναι. Το δικό σου το μυαλό πηγαίνει, Κώστα, έτσι για να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα από τώρα του χρόνου. Γιατί κακά τα ψέματα και ο κόσμος πλέον έχει αρχίσει να ζεσταίνεται για την επόμενη χρονιά. Φέτος πλέον τα πράγματα σιγά σιγά ολοκληρώνονται. Και το δικαιούται να ζεσταίνεται ο κόσμος και πρέπει να ζεσταίνεται και να είναι έτοιμος, γιατί ξέρουμε τι σημαίνει ένα χαριλάο γεμάτο, έτσι, δεν το συζητάμε, μόνο που έρχονται οι ομάδες εκεί μέσα και βλέπουν αυτή την ατμόσφαιρα και οι δικοί μας παίρνουν πάνω τους και οι άλλοι αντίπαλοι κάποια στιγμή κολλάνε, κακά τα ψέματα. Να. Έχουμε ένα φανταστικό γήπεδο και δεν το συζητάμε, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Εντάξει, είναι ένα γήπεδο ποδοσφαιρικό, είναι ένα γήπεδο το οποίο... Δεν το συζητάμε, έχουμε γήπεδάρα, ναι. Απλά είναι λίγο παρατημένο τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, γίνονται. Ας πούμε, εμείς δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη βάση στο θέμα καθαριότητα γηπέδου. Ναι. Με αποχετεύσεις, με τουαλέτες, με χώρους που στάζανε, κάτω στην πάλη είχαμε κάποια προβλήματα. Γίνονται, ξέρεις, αρκετές δουλειές, έτσι. Ναι, στο μέτρο του δυνατού. Σίγουρα. Στο μέτρο του δυνατού που μπορούμε, έτσι. Ναι, πολλοί ναι. άνθρωποι συμμετέχουν, βοηθάνε, ο καθένας βάζει κάποια χρήματα, πράγματα από την τσέπη του, έρχεται προσωπική δουλειά. Όλοι συμμετέχουν. Και φυσικά θέλουμε παραπάνω, δεν το συζητάμε, έτσι. Ναι.
Εντάξει, ο Ραστέχνης θα κερδίσει πολλά πράγματα, Κώστα, από την συμμετοχή του χρόνου με το καλό στη Football League. Και με, τη, και με την προσέλευση περισσότερου κόσμου στο γήπεδο θα να ωφεληθεί σου πω πρώτος κάτι, ο καλά. Ραστέχνης. Δεν είναι, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι και, και η σημαία όλων είναι το ποδόσφαιρο για να, είναι, να έχει έσοδα αυτό το κομμάτι κτλ. Πολύ σημαντικό επίσης είναι και η ΚΑΕ που νομίζω και εκεί έχουν εξομαλυνθεί τα πράγματα. Ο κύριος Ψηφίδης μιλάει με τον κύριο Λάσκαρη και εκείνοι βοηθάνε πάρα πολύ και ο κύριος Χαρυπίδης μας έχει βοηθήσει με χρήματα. Δηλαδή και τα δυο αυτά τμήματα βοηθήσανε φέτος. Ναι. Και φυσικά όσο ανεβαίνει το ποδόσφαιρο δεν το συζητάμε, είναι ακόμα καλύτερα για όλους, έτσι. Γιατί είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Εσύ τον Αραστέχνη σιγά σιγά πρέπει να ετοιμάζεστε βέβαια και για ένα θερμό Μάιο-Ιούνιο με γενική ναι, συνέλευση, βέβαια, με βέβαια, σύσταση νέα ΠΑΕ. Έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας. Έτσι, έτσι, έχει πάρα πολλή δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά. Καλό κουράγιο να ευχηθώ. Καλή δύναμη. Έγινε, και θα μιλήσουμε. Να είσαι καλά, Κώστα. Ευχαριστώ έγινε, πολύ. Γεια σας, Σάβα. Γεια χαρά.